Αναφερθήκαμε στο Δήμο Πλατανιά, όπου σχεδιάζει με εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAM Plus τη μεταμόρφωση πόλεων σε πράσινους, ελκυστικούς, προσβάσιμους και ασφαλείς προορισμούς. Μεταξύ άλλων, δραστήριος ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το μέτωπο. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, είμαστε καλά και από τον Πλατανιά. Εύχομαι η σεζόν που ξεκίνησε, όπως και εδώ πέρα, να συνεχίσει για όλη την Κρήτη να είναι καλή. Και μας συνδυάστηκε με ένα συνέδριο που πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια γίνεται διαζώσεις. Παρασκευή 13 αύριο. Παρασκευή 13 αύριο κορυφώνεται. Έχει ξεκινήσει όμως ήδη εδώ και 2 μέρες. Ναι. Και χτες και σήμερα το εργαστήριο με 10 εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι καλές πρακτικές καλύπτονται στο συνέδριο στα πλαίσια ενός workshop, το οποίο είναι, ξαναλέω, διήμερο. Ενώ αύριο είναι το event με την παρουσίαση και με τη συμμετοχή πάρα πολλών θεσμικών φορέων και από την Κρήτη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης Χρήστος Σταύρος Αρναουτάκης, ναι, αλλά και από την Ένωση Δήμων Κρήτης και από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Χωροταξίας, τον κύριο Μπακογιάννη, τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, και άλλους συναδέλφους, όπως και τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝ, που συνεδρίασε και σήμερα το Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων στο Δήμο Πλατανιά, γιατί πηγαίνω εκεί με και μέρος του ΔΣ. Θα είναι και αυτοί αύριο παρόντες, προκειμένου να βγουν κάποια συμπεράσματα. Αφενός, από τις καλές πρακτικές που έχουν φέρει οι συνάδελφοι από τις χώρες που συμμετέχουν, όπως είναι η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία. Και συμφώνω βέβαια να παρουσιάσουμε και έρευνα που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, δουλειά που έχει γίνει μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτη, που είμαστε εταίροι σε αυτό το πρόγραμμα Horizon που συμμετέχει εδώ στην Πλατανιά, μέσα από πρωτογενή έρευνα και στοιχεία για εναλλακτικές λύσεις ό,τι αφορά θέματα προσβλήματος σε μια περιοχή που επιλέγει πιλωτικά, γιατί ακριβώς 6 μήνες έχει ένα πληθυσμό ο οποίος πλησιάζει τις 25.000. Μιλάμε για μια περιοχή της κοινότητας Πλατανιάς. Σωστά, βέβαια, ναι. Και το επόμενο διάστημα. Είναι περίπου 1.000 άνθρωποι. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα για σας να επιτευχθεί ένα σχεδιασμός που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα. Ακριβώς. Ο σχεδιασμός σας, η έρευνά σας, τι προβλέπει? Οι ξένοι απ' έξω θα φέρουν ιδέες. Η δική σας ιδέα έχει ως επίκεντρο τι? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Το ένα είναι ότι σε ό,τι αφορά την κίνηση, η οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αυξήσει τιμή χρήση αυτοκινήτου. Δεν είναι κάτι τρομερό το θέμα, είναι με ποιο τρόπο το κάνει και έχει τη σημασία του. Υπάρχει η πρόταση, η οποία ήδη έχει καταρχήν σε ένα σημείο, η παράκαμψη του κέντρου του Δήμου Πλατανιά για όλου αυτού που χρησιμοποιούν τον Πλατανιά ως διέλευση. Γιατί ξέρετε, δεν είναι στην παλιά. Βέβαια. Έτσι. Το τρίτο σημείο είναι ο τρόπο τη χωροθέτηση σημείων για να μένουν τα αυτοκίνητα, τα οποία θα βοηθούν από τα σημεία εκείνα να υπάρχει προσβασιμότητα μετά με τα πόδια ή με άλλα μέσα, π.χ. ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να πάει κάποιο και να κινηθεί στην περιοχή που είναι περίπου πάνω από 10.000 κλίνε στο συγκεκριμένο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Πλατανιά και τη ευρύτερη περιοχή του χωριού Πλατανού. Άρα λοιπόν όλα αυτά, συν κάποιε πρακτικέ που μα δείξανε με βυθιζόμενε μπάρε κλπ. Που ισχύαν σε άλλε περιοχέ, που πρέπει να δει κατά πόσον αυτό θα μπορέσει να τύχει τι αντίστοιχε εφαρμογέ στη δική μα περιοχή. Βλέπουμε μάλιστα λοιπόν, Δήμαρχε, ότι γίνονται έτσι βήματα γρήγορα προς ένα πιο πράσινο μέλλον από το Δήμο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω από τους υπόλοιπους εταίρους που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, εσείς τι κρατάτε από άλλες χώρες που έχουν υλοποιήσει τέτοιου είδους προγράμματα για μια πιο βιώσιμη κινητικότητα? Γιατί εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία από τα προηγούμενα 2 χρόνια και ήταν η συγκυρία όταν ήταν η σειρά να τους φιλοξενήσουμε να πάψει να υπάρχει αυτό το επαχθές καθεστώς της καραντίνας. Και μάλιστα οφείλω να σας πω εδώ ότι έχουν έρθει και 24, δηλαδή από 10 περιοχές. Όμως υπάρχουν εταιρεία από το επιμελητήριο, από το Δήμο, από το Αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή κάθε περιοχή μπορεί να έχει και 3 αντιπρόσωπους στο διήμερο που κορυφώνεται αύριο τριήμερο συνέδριο. Οι πρακτικές οι οποίες παρουσιάζουν και αύριο θα είναι η πιο ολιστική τους παρουσίαση. Στην ουσία έχει να κάνει και με μια άλλη φιλοσοφία πώληση. Πράγμα το οποίο για μας έχει δυσκολία, γιατί εμείς έχουμε ήδη διαμορφωμένη μια κατάσταση που πρέπει να την διορθώσεις. Έχουν σε πάρα πολλά πράγματα αυτή προνοήσει, θα έλεγα, και ξεκινάνε σε περιοχές που γίνονται αναπτυσσόμενες τουριστικά, ήδη το μοντέλο του να λειτουργεί πριν η περιοχή αυτή αποκτήσει την ένταση στην επισκεψιμότητα που έχουμε εμείς. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να είναι ριζοσπαστικά, δηλαδή η απογοήτευση κίνησης οχήματος σε συγκεκριμένες περιοχές για συγκεκριμένες ώρες, που είναι ένα επαχθές ίσως μέτρο, αλλά ίσως ορισμένες φορές δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Βέβαια, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να το υλοποιήσεις, εφόσον βρεις και έναν τρόπο για κάποιες παράπλευρες κυκλοφορίες, προκειμένου να δώσεις μια εναλλακτική, άσχετα αν δεν είναι αυτή που έχει μάθει ο πολίτης, ο δημότης ή ο επιχείρησης, που χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα. Αυτά και άλλα πολλά αυτές τις 2 μέρες. Ανάλυση
των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων έχουν γίνει και νομίζω ότι αύριο με όλους που ανέφερα από την Βάση θα είναι ευκαιρία να γίνει μια πιο προσεκτική παρουσία και βεβαίως εκπονούμε και εμείς μέσα από τη διαδικασία αυτή το δικό μας σχέδιο, ειδικά για την Πλατανιά στην πλατική εφαρμογή. Θα το έχουμε συγκεκριμένο στη διάθεσή μας και πάνω σε αυτό θα γίνει τα επόμενα βήματα, θα γίνουν τα επόμενα βήματα στο σχεδιασμό μας και στην υλοποίηση των έργων. Δήμαρχε, και μιας και μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα, το ποδήλατο, τι ρόλο θα παίξει ακριβώς στο Δήμο σας? Θέλω να πω, υπάρχει έτσι ένας σχεδιασμός για την αξιοποίηση, μιας και οι τουρίστες, οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, είναι πολύ καλά εξοικειωμένοι με αυτό το είδος και το μέσο μεταφοράς? Δύο πράγματα για το ποδήλατο αυτή που προβλέπονται. Το ένα είναι ότι μέσα στο πυκνοδομημένο οικισμό του Πλατανιά και σε περιοχές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην ουσία πεζόδρομοι και να περάνουν οχήματα μονάχα για λόγους εφοδιασμού ή για λόγους προσβασιμότητας σε κατοικίες, να μπορεί και να είναι ελεύθερη κίνηση του ποδηλάτου. Και το δεύτερο είναι σε μια απόδοση που έχουμε υποβάλει ήδη στο πρόγραμμα Τρίτσης μέσω της περιφέρειας Κρήτης, επί της ΠΕΟ, για όσους τηλεθεατές σας γνωρίζουν, από την πηγή του Μάλεμε και μέσα από το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε για 6 μέτρα μια διαδρομή πεζοπορική ποδηλατική, η οποία θα διασύζει και την ιστορική γέφυρα του Ταβρονίδη, θα πηγαίνει την παρέα του Ταβρονίδη και θα επιστρέφει πίσω. Είναι μια μεγάλη διαδρομή περίπου 5 με 6 χιλιόμετρων, η οποία θα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι θα είναι στην ουσία μια αποκλειστική ποδηλατική περιπατητική διαδρομή. Μάλιστα, Δήμαρχε, περισσότερα. Μάλιστα, περισσότερα θα πούμε και μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας με τα βασικά συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα.